αγάπη, σεβασμό. Αυτό είναι ο άλλος άνθρωπος. Επικοινωνία. Χωρίς αυτά τα τέσσερα ο άνθρωπος πάβει να είναι όν κοινωνικό. Δεν είναι γεύμα αυτό που κάνουμε, είναι συσίτιο καθαρό, δεν τρώμε μαζί με τους ανθρώπους, δεν μιλάμε με τους ανθρώπους. Δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο, αλλά οι ανάγκες είναι, η ανάγκη είναι αυτή και προσαρμοζόμαστε στην ανάγκη. Παρόλο που δεν συμφωνούμε με αυτό, αυτό είναι που λέμε ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, και το κάνουμε. Είμαι και εγώ άνθρωπος, ξέρεις. Είναι άνθρωποι παντού. Κοίτα, οι άνθρωποι μπορεί να είναι ψυχροί εδώ που τα λέμε, πολλοί, αλλά στην ουσία τους έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι ψυχροί ή έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Όταν δουν κάτι αληθινό, ανοίγονται. Και όταν ανοίγονται ένας άνθρωπος, βγαίνει από μέσα του ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι ελεύθερος και δυνατός και συμμετέχει σε αυτό. Οπότε δεν φταίνε άλλοι. Εμείς πρέπει να κάνουμε τους ανθρώπους να ανοιχτούν και να τους κάνουμε ζεστούς. Σαν και εμάς. Γιατί και εμένα τη ζεστασιά μου τη δώσαν άλλοι άνθρωποι. Άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Όπως και οι άνθρωποι που φέρνουν τα τρόφιμα είναι απλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν ήρωες στην καθημερινότητα για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην καθημερινότητα. Την τελευταία καιρό που καθόμαστε λόγω του κορονοϊού στο σπίτι, την πρώτη εβδομάδα βαριόμουν να κάθομαι σπίτι και σκέφτηκα τι πρέπει να κάνω ώστε για να μην πάει χαμένος ο χρόνος. Και έτσι σκέφτηκα και να έρθω εδώ στο άλλο άνθρωπο να βοηθάω και εδώ με τα παιδιά, ο Κώστας και υπάρχουν άλλα παιδιά που είναι καθημερινά εδώ. Εγώ έρχομαι σχεδόν λίγο πιο αργούτσικα από τα παιδιά που θα είναι εδώ από το πρωί. Ξεκινάνε το μαγείρεμα. Καθημερινά μαγειρεύουν για 1.000, 1.200, 1.300 μέσα 1.500 μερίδες και αφήνουμε πάνω στους μπάκους μεγάντια, μάσκες και υπάρχουν πάρα πολλές ζήτηση που, που έρχονται άνθρωποι από πάρα πολλές μακριές περιοχές, έρχονται και παίρνουν φαγητό. Το φαγητό εδώ είναι για όλους, δεν έχει να κάνει αν είσαι άστεγος, αν είσαι εργάτης, αν είσαι οποιοδήποτε. Είναι για όλους το φαγητό αυτό. Η δικιά μου είναι αγκαλιάξε, δεν έχω κι αυτή και τρομάζω, φοβάμαι.